Έχουμε λοιπόν τον κύριο Κέφαλο Γιάννη από την Νέα Δημοκρατία, βουλευτή. Και ξανά ρίχνεστε στη μάχη. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Τι λέμε, καλή επιτυχία. Το καλοτάξι του Σιδερέγιο το λέμε μετά την επιτυχία, έτσι. Λοιπόν, να ευχηθούμε το ίδιο και για τον. Κύριε Βέτα, θα είστε υποψήφιο ή όχι, απλά στηρίζετε ω αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου το κόμμα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Βέτα, και τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του. Και την κυρία Βάση Αναστασίου, που είναι μέλος και δικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, κύριε Αναστασίου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά, σταθερά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάντα, η παρουσία σας για μας είναι πολύτιμη. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό το θέμα, γιατί. Α, ναι, γιατί καλώς ή κακώς, έχουμε και το ηχητικό ντοκουμέντο. Θα είναι και το θέμα της ημέρας στο άρθρο πολιτικό ρεπορτάζ, ασχέτως αν κάποιοι το στηρίζουν ή όχι. Έχει βγει ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα το δείξουμε λοιπόν. Ακριβώς. Έχει βγει ανακοίνωση και από την αστυνομία για τη μονταζιέρα στα Τέμπη, όπως γράφει ο Βασίλης Λαβρόπουλος. Μονταζιέρα στα Τέμπη, κύριε Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δημοσιογραφικό, αλλοιώσατε, παραποιήσατε στοιχεία κάποιοι, δεν ξέρουν ποιοι, προκειμένου να φανεί απόλυτη και μοναδική ευθύνη στο σταθμάρχη και να μην φανούν ευθύνες πιθανών άλλων προσώπων που θα μπορούσαν εκείνη τη βραδιά, αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους ή λίγες ώρες πριν, να μην έχουμε 57 νεκρούς. Αυτό το δημοσίευμα έχουμε τις ανακοινώσεις στον κύριο Παρενάκη, έχουμε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, θα θέλετε να τις διαβάσουμε, αλλά θα πρέπει να σας προβληματίσει ιδιαίτερα και προσωπικά. Είναι ο διάλογος συγκεκριμένος που λέει: Βασίλη, φεύγω, φεύγεις, φεύγεις. Αν έχουμε, παιδιά, το ηχητικό απόσπασμα, παρακαλώ πολύ να το ακούσουμε. Μπορούμε να το ακούσουμε. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις, φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Βασίλη, να γυρίσεις. Γεια. Όχι, όχι. Άστα όπως είναι, γιατί να ακολουθήσω 1564. Έγινε. Καλώς. Θα φαίνω πως είναι διαγώνιος. Είναι η μοίρα εντολή. Η εφημερίδα αναφέρεται στην αρχή του διαλόγου που λέει Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις, φεύγεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για να το διαβάσω και από μέσα, φίλοι θεατές, η υπόδειξη του σταθμάρχη για αναχώρηση τρένου προς την υποτιθέμενη λάθος πορεία δεν αφορούσε τη μοιραία αμαξοστοιχεία όπως παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου σε μονταρισμένο ηχητικό ντοκουμέντο, αλλά εκείνη τοπικού σειρμού που κινήθηκε κανονικά. Ο αστυνομικός συντάξει στο ρεπορτάζ, φίλοι τηλεθεατές, στο Βήμα, τονίζει στο ρεπορτάζ του. Τα ερωτήματα μεγεθύνονται αφού στελέχη του ΟΣΕ είχαν αναφέρει ότι παρέδωσαν στην τροχιά Λάρισας τις σχετικές μαγνητοφωνήσεις τις πρώτες ώρες πριν το ατύχημα. Ωστόσο, με βάση νέα έγγραφα, διαπιστώνεται ότι αυτές δόθηκαν στην ελληνική αστυνομία στις 3 Μαρτίου, δηλαδή 3 μέρες αργότερα. Ποιος είχε μπει παράνομα στο σύστημα καταγραφών του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, ποιοι πήραν τους διαλόγους του σταθμάρχη και ποιοι έκαναν συγγραφή συνομιλιών που παραποιούνταν τους τελικά. Για να δώσω την εντύπωση ότι μόνο ένας σταθμάρχης φταίει για όταν συνέβησαν για αυτή την τεράστια τραγωδία, για αυτό το έγκλημα των τεμπών, όπως περιγράφεται και καταγράφεται και μέσα στη Βουλή, ως έγκλημα των τεμπών. Κύριε Κεφαλογιάννη, ο λόγος εσάς. Γιατί δεν αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της? Εγώ καταλαβαίνω ότι εν ώψη εκλογών κάποιοι θέλουν να εμπλέξουν το θέμα των τεμπών στο διάλογο και να αφήσουμε όλα τα άλλα τα μεγάλα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνει τον τίτλο. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι το εξής. Άλλος ο χρόνος της πολιτικής που είναι μέχρι τις ευρωεκλογές, άλλος ο χρόνος της δικαιοσύνης η οποία πρέπει να διερευνήσει και άλλος ο χρόνος της ιστορίας. Έχουμε ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε. Μας έχει αποδείξει ότι έχουμε και καλούς δικαστές και καλό δικαιοσύνη σύστημα. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι η απονομή της δικαιοσύνης, ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα βγει ένα πόρισμα τέτοιο που θα λέει την αλήθεια, θα δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί ένοχοι, τι έγιναν και το οφείλουμε και στους δεκάδες των νεκρών και στις οικογένειές τους. Αν μπήκαν κάποιοι και πήραν τις καταγραφές. Τις τροποποίησαν, τις παραποίησαν, τις έβαλαν σε σειρά που πρέπει εισαγωγικά και μετά τις έδωσαν στην αστυνομία. Δεν είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη όταν θα βγει ένα πόρισμα ή θα δούμε κάποιους σκαμνί πιθανόν για να δικαστούν. Αφορά τη δικαιοσύνη που θα πρέπει να έχει παρέμβει ήδη. Ακούστε. Δηλαδή να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη έρευνα. Ωραία. Και αν αυτά τα χαρτιά, συγγνώμη που σας διακόπτω για να το ολοκληρώσω το ερώτημα, σύμφωνα με το ρεπόρτ, αυτά τα χαρτιά είναι ήδη γνωστά, δηλαδή τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας έχουν δώσει άλλη ημερομηνία, καταγραφής των στοιχείων, των ηχητικών και άλλη ημερομηνία παροχής αυτών στην ελληνική αστυνομία και μετά προς δημοσίευση, τότε νομίζω ότι ένας αρμόδιος εισαγγελέας θα πρέπει ήδη να έχει παρέμβει νωρίς το πρωί Κυριακής.
Να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Αυτό είναι τρίμερο. Αυτό δεν είναι λαϊκό δικαστήριο που σα λέω. Στήσουμε λαϊκά. Είναι λογική αντίδραση τη δικαιοσύνη. Ναι, και φαντάζομαι στήσουμε... λόγω δημοσιότητα θα παρεύει και η εισαγγελέα. Δεν είναι ότι ζητάω εγώ. Να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια ή να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει. Αν παρθεί τα στοιχεία και η Εφαλογιά, τι λαϊκά δικαστήρια. Μα την ώρα που βγάζετε και εσεί ανακοινώσει και λέτε ότι υπάρχει μία μεθόδευση για τι παρελάσει με το ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλή. Και έχουμε δει από γονείς, από συγγενείς, θες τον φιλοξενήσαμε τον πατέρα των διδήμων, να λέει ότι δεν θέλουμε κανένας από τους 16 της εξεταστικής να βγει στις παρελάσεις. Κοιτάξτε, το ποιο θα πάει στις παρελάσεις σίγουρα δεν θα το πει κανείς άλλος παρά μόνο η συνείδηση του κάθε πολίτη που θέλει. Θα το πούμε μετά για τις παρελάσεις. Πάμε τώρα σε αυτό για να μην φύγουμε από αυτό. Δεν φεύγουμε, γιατί και αυτό για τον Τεμπίνα. Και σωστά, αλλά το θέσουμε και σε ερώτημα μετά. Μέσα στην εξαρτησία. Αυτό που σας λέω είναι το εξής. Δεν μπορούμε να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Ναι. Πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, είναι βέβαιο ότι μετά από αυτό το δημοσίευμα, οπωσδήποτε κάποιος από τη δικαιοσύνη, από την εισαγγελία, θα ξεκινήσει μια προκαταλήψη. Εσείς αναρωτιέστε, ως μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ποιος το διάβολο πήγε και έκανε αυτή τη δουλειά, αν ναι. την έκανε σύμφωνα με το εσείς ρεπορτάζ. Εσείς τώρα τι κάνετε. Εσείς αναρωτιέστε προσωπικά. Εσείς, το καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν αναρωτιέται. Εσείς στείνετε λαϊκό δικαστήριο. Εγώ να στήσω λαϊκό δικαστήριο. Θεωρώντας το ρεπορτάζ ως αλήθεια. Εγώ θέλω η δικαιοσύνη να μπει να ερευνήσει ναι. τα στοιχεία και σε αυτά που μένω είναι η επίσημη διαδικασία. Εγώ διαβάζω το ρεπορτάζ που έγραφα τον εκλογικό δικαστήριο μακριά από εμά. Ότι όλα αυτά τα οποία αναγράφω. Δεν είναι αληθή. Και επίσης, αν το διαβάσει κανείς προσεκτικά το ρεπορτάζ, βλέπετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον τίτλο, τον παραπλανητικό τίτλο της εφημερίδας. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τις άλλες θέσεις του κ. Βέτα και τις άλλες θέσεις του κ. Βέτα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και με αυτό το δημοσίευμα ενισχύεται η επεποίθηση του κόσμου ότι εδώ μιλάμε για μεγάλη συγκάλυψη. Και μιλάμε για μια πρόθεση η οποία πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος. Είπε ο κ. Κεφαλογιάννης να ερευνήσει η δικαιοσύνη. Εγώ αναρωτιέμαι για το εξής. Τι ακριβώς θα ερευνήσει η δικαιοσύνη όταν, για παράδειγμα, έχουν αλλοιωθεί αποδεικτικά στοιχεία μέσω της μεταφοράς εκατοντάδων ή δεκάδων τόνων ή κυβικών, δεν ξέρω εγώ, χώματος που εμπεριείχαν συγγνώμη. Αυτό δεν πρέπει να το βρει η δικαιοσύνη. Ακούστε με λίγο. Δεν σας διακόψα. Επιτρέψτε μου. Ασφαλώς και μπορεί. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, σε άλλους χώρους και σε ξανά οικόπεδα. Και πώς μπορεί η δικαιοσύνη να ερευνήσει σε βάθος όταν με το μπάζωμα του χώρου εκείνου έχει προφανώς συμβεί αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. Και πώς να ερευνήσει η δικαιοσύνη. Δεν έγινε το μπάζωμα που έγινε. Κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί έχετε άγχος. Έχετε εκφράζει άγχος. Αφήστε με να μιλήσω. Στοϊκά υπομένω. Να βάλετε στο κέντρο ένα θέμα. Στοϊκά υπομένω. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να κάνουμε έναν υγιή διάλογο, να μιλάει ο καθένας χωρίς να μπαίνει πάνω στο φως. Και πώς να ερευνήσει λοιπόν σε βάθος η δικαιοσύνη όταν αποκαλύπτεται σήμερα αυτό ή χθες αυτό. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα δεν μπορούν να συγκρατηθούν και πως κάθε μέρα κάτι θα δίνεται στη δημοσιότητα, ενώ κάτι θα αποκαλύπτεται, κάτι που έχει να κάνει και θα έχει να κάνει δυστυχώς με συγκάλυψη στοιχείων, απόκρυψη στοιχείων ή αλλοίωση στοιχείων. Και επειδή νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η δύναμη της ψυχής των συγγενών αλλά και η δύναμη της μνήμης των νεκρών θα οδηγήσει και οδηγεί μια ολόκληρη κοινωνία στην αναζήτηση της αποκάλυψης της αλήθειας. Και 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, γιατί είναι σημαντικό και πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι συγκλονιστικός ο αριθμός. Νομίζω πρώτη φορά αυτή η κοινωνία τόσο δυνατά δείχνει την ανάγκη να αποκαλυφθούν πράγματα. Και κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε, θα τελειώσω με αυτό. Προφανώς η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της και προφανώς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Σας πρόλαβα. Γιατί ξέρω το ερώτημά σας. Σας πρόλαβα. Και βεβαίως εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Όμως. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δύναμη της δικαιοσύνης και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο και όχι μόνο, ξέρετε, στη βάση των λειτουργιών της, αλλά και στη βάση της διάθεσης των ανθρώπων, των πολιτικών προσώπων να τεθούν μπροστά σε αυτή, να απολογηθούν και να αποδοθούν στην κοινωνία ή Λευκά Περιστέρια ή βεβαρημένοι, ακόμα και με ποινικές ευθύνες, αν αυτές αποδείχθουν. Τόσο απλά και τόσο ειλικρινά. Αρχικά είναι αδιανόητα αυτά τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα και. Αναρωτιέμαι πραγματικά, διερωτάται ακόμα ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πώς στοιχειοθετείται η συγκάλυψη. Μου φαίνεται πραγματικά διανόητο ότι βγήκε με μια ανακοίνωση το Μαξίμου μέσω του κύριου Μαρινάκη να καταδικάσει το εν λόγω άρθρο
Και όχι να πει το πολύ απλό, ότι θα διερευνηθεί η καταγγελία. Γιατί επίσημα τα αρχεία τα λάβανε κρατικά, έγιναν γνωστά μετά από τρεις μέρες. Άρα επίσημα, υποθετικά, ευθύνονται άγνωστοι. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και αναρωτιέται ακόμα ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί όλα αυτά έχουν υποθεί και έχουν υποθεί δημόσια, ο οποίος έσπευσε να αθωώσει μέσω Facebook τον κύριο Καραμαλή, δηλαδή να τα κλείσουμε τα δικαστήρια, εφόσον έχουμε το Facebook. Ποιον αφορά το έγκλημα των Ντεμπών? Κυρία Ρεύη, κύριε Χαριτάτο, το έγκλημα των Ντεμπών αφορά έναν ολόκληρο ελληνικό λαό και το έγκλημα των Ντεμπών θα είναι αυτό το οποίο θα στείλει και κάπου στα σπίτια τους πολύ σύντομα. Βλέπουμε εικόνες οι οποίες είναι ανιστόρητες. Τον κύριο Μητσοτάκη να βγαίνει από τις Βρυξέλλες με μηδίαμα και να λέει ότι ναι, φυσικά δεν περιμέναμε η προκαταρκτική εξέταση να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Μας δουλεύουνε. Άρα γιατί την κάνανε? Και να θέσουμε κάτι ακόμα πάρα πολύ βασικό. Προσέξτε, ο κύριος Καραμαλής υποθετικά έχει ενδεχόμενες ευθύνες. Βάσει όσων υπόθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, βάσει όσων υπόθηκαν στην δικογραφία του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, στην Επιτροπή Γεραπετρίτη, μέχρι τη μέρα του ατυχήματος. Οι ευθύνες για τη συγκάλυψη μετά δεν είναι του κ. Καραμαλή. Είναι της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη και των 158 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπλόκαραν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι οποίοι ψήφισαν ουσιαστικά κατά του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έφερε μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ, να συσταθεί δική επιτροπή για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση. Για να διερευνηθεί το έγκλημα. Όχι για να καταδικάσουμε. Όχι για να κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Λοιπόν. Αλλά για να διερευνηθεί το έγκλημα. Αυτό μπλόκαραν. Και επειδή τώρα έχουν αρχίσει και συνειδητοποιούν και ο κ. Φλωρίδης και όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατίας ότι αλλάζουν τα δεδομένα και βγαίνουν άστιγα στη φόρα, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ότι δεν είναι μόνο ο κ. Καραμαλής, ο οποίος έχει τις ευθύνες ως τέος υπουργός, αλλά και μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία τόσο καιρό λειτουργεί και ψηφίζει υπέρ μια συγκάλυψη. Για τον κύριο Καραμαλή, θα έρθει ξανά έτοιμα από το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προκαταρκτικής, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, με συγκεκριμένες καταγγελίες και βάσει της προανακριτικής εξέτασης και βάσει της ανάκρισης που γίνεται στη Λάρισα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να αγνοούμε και να λέμε, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι είναι κομματική Ευρωπαία εισαγγελέα, η οποία μίλησε για συγκεκριμένες ευθύνες, οικονομικές, θέλετε, οικονομικές. Για τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπύρτζη, για απιστία και παράβαση καθήκοντος. Αυτά ουσιαστικά τι έκαναν οι 158, το απόλυψαν ως προδήλως αβάσιμο. Πού τα διαβάσατε αυτά? Λοιπόν, για να πούμε την αλήθεια τώρα. Δυστυχώς γύμνια επιχειρημάτων. Άλλο η αλήθεια, άλλο η αποψή. Γύμνια επιχειρημάτων. Πρώτο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε ούτε καν πόρισμα. Ντροπή. Φυσικά, δεύτερον, με τους μισούς μάρτυρες και τη μισή δικογραφία. Τώρα έχετε διαλέξει αντίπαλο του ΠΑΣΟΚ. Και εσείς καταθέσατε πόρισμα ότι θα φταίνε τέλος σωστά. Και ότι φταίνε σταθμάκης και δίνουν οι κρίνες που αναδηγεί. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε πόρισμα 60 σελίδων χωρίς κατηγορητήριο. Ξέρετε γιατί το έκανε? Γιατί το έκανε? Διότι όταν έστησε την υπόθεση της Νοβάρτης μέσα στο Μαξίμου και έστειλε 10 πρόσωπα στον εισαγγελέα, τους οποίους ταλαιπώρησε για 10 χρόνια, είδε ότι εκτέθηκε και όλοι αθωώθηκαν για να βγει ο κύριος πρόεδρος εκείνη την εποχή του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, και να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έγινε. Τώρα όμως μιλάμε τώρα, για 57 νεκρούς και τις συγγενείς και οικογένειές τους, κύριε Κεφαλογιάννη. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να δει την αλήθεια και να στείλει στο σκαμνί αυτού του. Γιατί, κύριε Κεφαλογιάννη, στην εξεταστική δεν κλήθηκαν μάρτυρες που ήταν κρίσιμοι? Κλήθηκαν όλοι οι μάρτυρες. Όλοι κλήθηκαν. Ο Αντόπουλος κλήθηκε, κύριε Κεφαλογιάννη. Ο αγοραστός δεν κλήθηκε με καθυστέρηση. Δηλαδή, ο υπουργός πολιτικής προστασίας. 600 σελίδες πόρισμα. Άρα, αυτό είναι ο λόγος. Ποια είναι η αλήθεια? Όταν εμείς είχαμε το θάρρος να αποστείλουμε στη δικαιοσύνη πολιτικά πρόσωπα, όλα καταδικάστηκαν. Ποιο θάρρος κρίθηκε? Και ο κύριος Παπαγγελόπουλος και ο κύριος Παπάς με 13-0. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να στηρίξει τον κύριο Παπά και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δηλαδή, όταν οι εργαζόμενοι στέλνουν εξώδικα, ζητούν συναντήσει με τον αρμόδιο υπουργό και δεν τον δέχονται, αυτό είναι φυσιολογικό? Ότι είναι πολύ προσεκτικός ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρει ότι θέλει να βάλει στο πολιτικό παιχνίδι το θέμα του δυστυχήματος των Ντεμπών. Βεβαίως ξέρουμε ότι πρέπει όλοι να δώσουμε μία αναφορά μέσω της δικαιοσύνης να αποκαλυφθεί αλήθεια και θα αποκαλυφθεί, δεν έχω καμιά αμφιβολία. Τώρα πάμε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα αυτό που είπε είναι ότι όλα τα στοιχεία τα οποία τη ζητήθηκαν δόθηκαν. Δεν είναι όμως σωστό αυτό που είπε να δείχνει ότι ένα κράτος μέλος όπως είναι το ελληνικό κράτος και να του πει να αλλάξει το σύνταγμά του. Όπως είναι και λάθος
του ΣΥΡΙΖΑ να επικαλείται το 1,5 εκατομμύριο των υπογραφών για να παραποιήσει και να αλλάξει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν αλλάζει. Οι εκτελεστικοί νόμοι αλλάζουν. Ας καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το 1,5 εκατομμύριο των υπογραφών οποιαδήποτε πρόταση νόμου εκτελεστική. Μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια. Μας μπλοκάρουν από το να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη. Γιατί αν σου απαγορεύουν να κάνεις έρευνα, δεν μπορείς να αποκαλύψεις την αλήθεια. Δυστυχώς η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό το έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει επιστολή στην Κομισιόν. Δεν είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε αυτό, δεν είμαστε νομοθέτες. Αυτά έχει πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Σας είπε κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έχει θεσμική αρμοδιότητα να λέει στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνει το Σύνταγμα της? Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και μόνο να αναφέρεται. Τι έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έχει δηλαδή πώς διατίθενται τα κονδύλια. Και πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τρεις μήνες πριν το δυστύχημα των Ντεμπών, ξεκίνησε τη διαδικασία της έρευνας. Έτσι, κύριε Κεφαλογιάννη. Πού πήγαν τα κορδίλια και καταλήξαμε σε 5-7 νεκρούς? 7-17 η σύμβαση, η οποία ξεκίνησε το 2014, έπρεπε να έχει τελειώσει το 2017. Μέχρι το 2019 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το 12% τη σύμβαση δεν είχε προχωρήσει. Και μετά 5 χρόνια τι κάνατε? 5 χρόνια κυβέρνηση. Το 2023 και τώρα μπορούμε να είμαστε ασφαλείς για το πώς εκκινούνται τα τρένα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να αφήσουμε το πολιτικό παιχνίδι, να αφήσουμε την τυμπορυχία και να αφήσουμε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις για ένα θέμα στο οποίο η δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς θα δώσει την απάντηση και θα είναι απάντηση ειλικρινής, σωστή και όλοι θα τον αποδεχτούμε αφού αποδεχόμαστε τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Εάν δεν αποδέχεστε τη λειτουργία της δικαιοσύνης και τη δυνατότητά της να αποδείξει την αλήθεια, τότε είναι δικαιοσύνη. Πριν πάμε στον κύριο Βέτα, ένα ξεκάθαρο ερώτημα. Είναι κλεισέ ερώτημα και το κάνουμε, σε όλους τους πολιτικούς. Ορθώς ο Άριος Πάγος και η ελληνική δικαιοσύνη και τα όργανα του στιγμάτισαν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τόλμησε να πει ότι το ελληνικό σύνταγμα πρέπει να αλλάξει. Αν αναγκάζεται ο Άριος Πάγος να απαντά σε τοποθετήσεις και συνεντεύξεις λειτουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ένα ενδιαφέρον. Ασυνήθιστε έως σήμερα. Ξέρουμε ότι πηγαίνουμε με βάση το τι κάνει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο όμως και πρέπει να συμμορφώνεται και το κάθε Ευρωπαϊκό κράτος σε κάποια πράγματα. Μια ευρωπαϊκή χώρα να μην αφήνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της. Να λένε σε κράτη μέλη και μιλάτε και για επιτελικό κράτος. Και είναι και ντροπή. Δεν απαντούσε συνήθως ο Άριος Πάγος σε συνεντεύξεις. Απαντά γιατί πρέπει. Ακούστε, η διάκριση των εξουσιών δεν είναι καινούργια, είναι δύο αιώνων. Τουλάχιστον μη σου πω τριών. Γι' αυτό να βάλουμε και εμείς τα ερωτήματά μας. Η διάκριση. Που αντί για τέταρτη εξουσία έχουμε γίνει τροχονόμοι των κομμάτων. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Ρώτα ακριβώς. Τροχονόμοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Ένα ερώτημα. Είναι η δικαιοσύνη σε όλα. Κύριε Κεφαλογιάννη, με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας, ξέρετε πώς σας εκτιμάμε. Ένα ερώτημα να κάνουμε πριν τοποθετεί ο κ. Βέτας. Εσείς, το γνωστό ερώτημα. Στη θέση του Κωνσταντίνου Αχιλλέως Καραμαλή, τι θα κάνατε? Θα έκανα αυτό που έκανε. Θα είχα την ευαισθησία να παρετηθώ αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος και θα προσέφευγα. Θα βάζετε πάλι υποψηφιότητα, θα βγαίνατε βουλευτές και θα λέγατε τα κάστρα δεν πέφτουν. Αυτό θα λέγατε. Αυτό ακριβώς θα κάνατε. Να σας πω κάτι. Δεν θα πήγαινατε καν στη Βουλή τη μέρα που αναγνώσετε το πρόβλημα. Κύριε Αναστασίου, ελάτε όμως να μιλήσει, έτσι. Ακούστε. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον νόμο περιθύνης υπουργών ως εκτελεστικό νόμο. Οποιοδήποτε πολιτικός έχει παραβεί τον νόμο ή εμπλέκεται σε οτιδήποτε, έχει ημερομηνίες παραγραφής όπως ο πολίτης. Δηλαδή 5 χρόνια στο πλημέλημα και 20 χρόνια στο κακούργημα. Αυτός μόνο που απαλλάσσεται είναι ο κύριος Πίντζης. Διότι ο νόμος είναι μεταγενέστερος αν έχει ευθύνες. Να κάνουμε λίγο το ερώτημα διαφορετικά. Μην πολιτικοποιούμε ένα θέμα, ας το αφήσουμε να το δει δικαιοσύνη. Και όπου υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει παραγραφή. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν θα το χρησιμοποιήσει η αντιπολίτευση. Ελάτε, βοηθήστε μας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι δεν θα ξανακατέβαινε και θα παρετούταν. Δικό και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δικό του θέμα. Κακώς κάτι με έκανε αυτή τη δήλωση. Θέλω να πω ότι μέσα στο κόμμα πια της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς, μέσα στο κόμμα σας πια έχουν αρχίσει και υπάρχουν άλλες φωνές. Ακούστε, οι φωνές είναι σαφείς. Η γραμμή είναι συγκεκριμένη. Ποιες φωνές? Αυτό είναι εξαλμίνης μπακαλιάρου τέτοια μέρα. Αυτό δεν είναι φωνές, κύριε Κεφαλογιάννη. Είναι μία και η αλήθεια θα αποκαλυφθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μόνο ο κύριος Καραμαλής δεν ακούει. Όλοι οι άλλοι ακούτε, τα συζητάτε μεταξύ σας. Σας προβληματίζει. Ξέρετε ότι σας προκαλεί φθορά. Τα κουβεντιάσαμε στη Βουλή. Δεν μπορεί να μπει αυτό το θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση. Σας ευχαριστούμε που απαντήσατε τα ερωτήματά μας για να πάμε στον κύριο Βέτα και ζητούμε συγγνώμη. Θα έχετε προφανώς παρατηρήσει ότι τις πιο ήπιες φωνές και τις πιο λογικές φωνές τις εκφράζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν σε τζάκια. Και αυτό έχει τη σημασία του για την πορεία
και για το μέλλον του πολιτικού συστήματος αυτής της χώρας. Ας το κρατήσουμε. Τώρα κατηγορείται τον κ. Κεφαλογιάννη ότι ανήκει σε πολιτικό τζάκι. Ανέφερα ναι, τώρα... Είναι αλληλέγγυο σε ένα άλλο πολιτικό τζάκι. Το τζάκι Καραμαλή. Είναι αυτή η ερμηνεία, είναι παράλογη ερμηνεία που δίνω στα λόγια σας. Γιατί αυτή την εντύπωση δίνεται αυτό που λέτε τώρα. Η χρήση των στατιστικών στοιχείων, η οποία γίνεται από τη δική μου πλευρά, έχει τη δική μου ανάλυση, κύριε Χαριτάτο. Δεν ανέφερα κανένα όνομα. Είπα όμως, γιατί και η στατιστική ανάλυση. Ακούστε με, άμα δώστε μου μισό λεπτό. Μόλις εκφράζω δύο λεξούλες. Μόλις εκφράζω δύο λεξούλες, αμέσως δέχομαι τρίτη ερώτηση. Αφήστε με να πω. Τι θέλω να πω. Δεν είναι τρίτη. Ας κριθώ και αυτό που λέω. Έχει σημασία για το μέλλον του πολιτικού συστήματος της χώρας οι λογικές φωνές των ανθρώπων για τους οποίους όταν τους αναλύω στατιστικά βλέπω ότι δεν ανήκουν σε τζάκια. Τι καταλαβαίνετε. Τώρα γιατί βρείτε την Κυριακή Κωνσταντοπούλου που ήταν και σύντροφό σας πάμε τώρα, χρόνια, πάμε τώρα, πρόεδρο της Βουλής. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε τώρα στην ουσία. Να βρείτε την Κυρία Κωνσταντοπούλου με αυτά που τώρα, λέτε. Τώρα κοιτάξτε Κυριακή, εγώ δεν ήρθα εδώ να ούτε ξέρετε να φωνάξω. Σας και εσάς προσωπικά. Και δεν έχω καμία πρόθεση να αντιπαρατεθώ με οποιοδήποτε ύφος εσείς ορίστε κύριε Κωνσταντοπούλου. Για ποιο λόγο το κάνετε. Έχω το δικό μου ύφος και μπορώ να διαχειριστώ την κουβέντα μου. Λοιπόν. Προφανώς η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να συγκαλύψει, αλλά και να αμνηστεύσει. Να συγκαλύψει και να αμνηστεύσει. Τι λέει η κυβέρνηση, καταθέστε αίτημα για προανακριτική επιτροπή. Να το πάει ο κύριος Βορύδης στο αρχείο, να το πάει στο κουβά και αυτόματα να ανακοινωθεί στην ειδική δικαιοσύνη ότι απερίφθη το αίτημα και προφανώς αμνηστεύεται ο κύριος Καραμαλής. Κύριε Βέτα, τι δεν καταλαβαίνετε. Τώρα δεν γίνεται. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, προστατέψτε με. Εάν θέλετε να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ, προστατέψτε με. Δώστε μου λεφτά. Σας παρακαλώ. Αφήστε να πει αυτό που θέλει. Το ψηφίσατε ότι δεν υπάρχει ημερομηνία παραγραφής για οποιοδήποτε παράγραφο. Κύριε Καλογιάννη, μαλλιά όνομα του Θεού, Κύρια Κάτικα. Δεν μπορείτε να διαβάσετε το σύνταγμα. Εντάξει, όπως να φωνάξουμε όλοι στο τέλος. Δεν σας θέλω εγώ. Ελάτε όμως. Έχω τελειώσει με το παθήσιμο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι μια επιχειρηματικότητα. Τέλος. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε και εμάς που διευθύνουμε μια συζήτηση και σεβαστείτε και τον κόσμο. Και τους συναδέλφους. Έχω ξυπνήσει από τις 5.30 ώρα να έρθω στην εκπομπή την οποία τιμώ και με τιμά για να συζητήσω σαν άνθρωπος εκφράζοντας όχι το Δημήτρη το Βέτα, εκφράζοντας το κόμμα. Ελάτε κύριε Κεφαλογιάννη, μα το κάνετε επίτηδες τώρα δηλαδή. Κύριε Βέτα, ερώτημα για τις παρελάσεις. Να πάμε εκεί, δεν έχουμε παρελάσει από κάτι. Εμείς δεν έχουμε εκφράσει απολύτως τίποτα, κύριε Ρεύη. Δεν έχουμε πει τίποτα απολύτως. Η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, να προσβάλλει για μία ακόμη φορά τους συγγενείς, οι οποίοι θέλουν οι άνθρωποι να πούν αυτό που θέλουν. Χάσαν τα παιδιά τους. Ας εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο που οι ίδιοι θέλουν να εκφράσουν τον πόνο τους. Νομίζω όμως ότι μέχρι τώρα η συμπεριφορά τους είναι αξιοπρεπέστατη και ουδής μπορεί να την προσβάλλει. Το ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει καταλάβει τι έρχεται πολιτικά, αλλά αυτό είναι δικό της θέμα. Δεν θα το λύσει εδώ, ούτε θα το, ξέρετε, θα το πάει παρακάτω έτσι εύκολα. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός. Εάν η Νέα Δημοκρατία, εάν ο κύριος Κεφαλογιάννης έχει εδώ στην εκπομπή αυτή να δηλώσει κάτι για μένα, ότι εγώ, για παράδειγμα, ενεργοποιώ ή κινητοποιώ ή το κόμμα μου τέτοιου είδους διαδικασίες και ενέργειες, να το πει εδώ. Ιδάλλως, να μην πει απολύτως τίποτα. Εγώ αυτή θέλω εδώ να πούμε. Ποιον φιλοξενήσαμε χθες, κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη. Σας παρακαλούμε θερμά. Είναι το κριτικό σας ταμπεραμέντο on fire. Καλά, δεν κοιτάμε ποιος την έχει. Λοιπόν, μισό λεπτό όμως. Σας παρακαλώ, γιατί θέλετε να το ακούσετε αυτό, πιστεύω. Εμείς εχθές εδώ στην εκπομπή μας, Σπύρο μου, ποιον φιλοξενήσαμε. Τον κύριο Πλακιά. Και τον κύριο Νίκο Πλακιά. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχασε τα δίδυμα και την ανιψιά του και είναι ο άνθρωπος που έκανε την ανακοίνωση. Ακριβώς. Και λέει, εμείς δεν επιθυμούμε, δεν θέλουμε. Δεν μιλάμε μακριά από μας κάθε κομματική λογική, κάθε χρώμα, αλλά συγκεκριμένα για τους εκπροσώπους του κυβερνώντος κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν επιθυμούμε να τους δούμε στις τοπικές μας παρελάσεις και να πρέπει να είναι στους επισήμους και να περνάμε εμείς, τα παιδιά μας και να γυρίζουν και να τους δούμε. Στους 16 εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας της Εξεταστικής. Σας λέω αυτό που είπε ο γονέας Πλακιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς εμπλέκεται. Με απόλυτο σεβασμό. Στα θύματα των τεμπών και στην αλήθεια που πρέπει να αποκαλυφθεί και είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Αφού τους σέβεστε, αφήστε να πούνε ότι θέλουν. Με απόλυτο σεβασμό. Γιατί αισθάνεστε αμυνόμενος ή βαλόμενος από κάτι. Ακούστε να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να μου πείτε εμένα που έχω 11 νεκρούς σε εθνικούς αγώνες να μην πάω στην παρέλαση 25 Μαρτίου. Είμαστε σοβαροί.
Είμαστε σοβαροί. Δεν θα πάμε να τιμήσουμε την επέτειο της εθνικής παλιγενεσίας. Έχω δύο παππούς εκτελεσμένους στην κατοχή. Έχω 11 νεκρούς εθνικούς αγώνες στην οικογένειά μου. Δεν θα πάω να τιμήσω την εθνική επέτειο. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην Επιτροπή δεν ήσασταν, οπότε δεν σας αφορά η συγκεκριμένη καταγγελία. 16 της Επιτροπής που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτούς αφορά. Αυτό είπε ο άνθρωπος που έκανε και την ανακοίνωση. Καταλαβαίνουμε τον πόνο των ανθρώπων. Και παρακάλεσε, εσείς, επειδή ούτε εσείς, στην Ευρωβουλή. Εσείς πρέπει να δείτε τα πράγματα σωστά και θεσμικά. Και εμείς θα πρέπει να τα πούμε σωστά και να είμαστε καλοί. Και έτσι προχωρούμε. Να τα λέμε σωστά και να είμαστε καλά παιδιά. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, η κυβέρνηση μιλάει με ανακοίνωση χθεσινή. Φωτογραφίες, μάλλον μιλάει ευθεία στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει δημιουργεί νέο κύμα αγανακτισμένων και ένα κλίμα μπαχαλοποίησης. Μη σεβόμενοι την εθνική εορτή. Εσείς τι άποψη έχετε? Εμείς θέλουμε να διενεργηθούν οι παρελάσεις χωρίς κανένα απολύτως ζήτημα. Είναι μια μέρα τιμής για την πατρίδα μας, μια σπουδαία μέρα. Ελπίζουμε να μην ισχύουν αυτά που ακούγατε. Δεν εμπλεκόμαστε σε τέτοιες κουβέντες, αλλά θέλω να καταθέσω ότι λογικό δεν είναι. Συγγνώμη. Όταν διερευνάτε από τη δικαιοσύνη ένα ζήτημα και ενδεχομένως να υπάρξουν και ένοχοι, ενδεχομένως να υπάρξουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι κατηγορούμενοι και θα κριθούν ένοχοι. Δεν είναι λογικό οι συγγενείς των θυμάτων να πούν ότι ναι, δεν θέλουμε στις παρελάσεις να δούμε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή κρίνονται από την δικαιοσύνη. Ενδεχομένως να είναι αθώοι, ενδεχομένως και να είναι. Ναι, αλλά εδώ η κυβέρνηση λέει, βλέπει πολιτικό δάκτυλο και μάλιστα του δίνει και όνομα. Του δίνει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζουμε να μην ισχύουν, κυρία Ρεύ, αυτές οι καταγγελίες. Μένει να το δούμε και το ΠΑΣΟΚ μένει μακριά από τέτοιες λογικές και τέτοιες πεποιθήσεις. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η τελευταία πράξη μιας τραγωδίας είναι αυτή στην οποία επέρχεται η κάθαρση και βλέπουμε καθημερινά μάσκες να πέφτουν. Φυσικά και πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, αλλά να αναφέρουμε ότι το πρώτο βήμα στη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τη Βουλή είναι η προανακριτική επιτροπή που θα διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση που μπλοκαρίστηκε. Μετά θα πήγαινε στο δικαστικό συμβούλιο και μετά στο ειδικό δικαστήριο. Συνεπώς δεν κατανοώ πώς η Νέα Δημοκρατία επέτρεψε στη δικαιοσύνη να κάνει εφόλους τη ύλη στη δουλειά της. Αναμένουμε. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν είσαι δικηγόρος, αλλά είναι δικηγόρος. Αφού είσαι δικηγόρος, μετά ξέρετε καλύτερα από εμένα που είμαι οικονομολόγος. Εδώ δεν έχουμε κανένα κατηγορούμενο. Και αφού δεν έχουμε κανένα κατηγορούμενο. Θα ξαναφέρει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κεφαλογιάννη. Παρά μόνο μία μήνυση. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ο δικηγόρος ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η μήνυση είναι έτοιμα και δεν είναι κατηγορία. Να σας πω. Και δεν είναι κατηγορία. Και αφού ξέρετε καλύτερα τα νομικά από μένα, γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν προθεσμίες παραγραφής, σημαίνει ότι η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει τη δουλειά της και σήμερα και αύριο. Εάν νομίζετε ότι μπορείτε να βάλετε στο πολιτικό παιχνίδι στις ευρωεκλογές αυτό το θέμα, διαλέξατε λάθος θέμα να συγκεκριμένα παρακαλείτε. Ονόματα και κατηγορίες, το αίτημα για προανακριτική επιτροπή, θα το ψηφίσουν οι βουλευτές σας? Εσείς, αυτό αναρωτιόμαστε. Εσείς θα καταθέσετε που έχετε 30 βουλευτές και δεν το έχει συνολικθεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά να καταθέσει τέτοια φυσικά και θα καταθέσουμε, όπως είχαμε ξανακαταθέσει, κύριε Κεφαλογιάννη, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, να σας θυμίσω, γιατί μπορεί να μην το θυμάστε, και τότε το καταψηφίσανε 150. Κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Αναστασίου, κύριε Βέτα, θέλετε να πείτε ένα τελευταίο? Ωραία, καλή σας ημέρα. Εξαντλήσαμε τον κύριο Βέτα. Κύριε Κεφαλογιάννη, πάντως δεν εξαντλούμε. Έχω όρια αξιοπρέπειας. Πάντως, κύριε Κεφαλογιάννη, όρια της αξιοπρέπειάς μου καταπατούνται, εγώ απέχω γενικώς. Πάντως, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της με ό,τι υλικό της δώσουν αυτοί που πρέπει να φροντίζουν να φτάνει όλο το υλικό στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί η δικαιοσύνη να ερευνήσει λίγο, το υλικό. Ελάχιστο. Τώρα. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ερευνήσει και μαρτυρίες. Η δικαιοσύνη θα ερευνήσει ό,τι της δώσουν όσοι πρέπει να φροντίσουν η δικαιοσύνη να έχει υλικό. Η δικαιοσύνη μπορεί να τα ερευνήσει όλα. Και άμα το υλικό είναι δύο μέτρα κάτω από τη γη ή έχει διαλυθεί. Να δούμε αν έχει καταστραφεί και λίγο. Θα με ποιος έδωσε την εντολή για το βάζο. Εγώ μια κουβέντα σκέψη κάνω εργασία. Ακόμα και με τις καταγγελίες. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω σκέψεις εργασίας και κάνω και σκέψεις ανεργίας. Συνεχίζω να είμαι ίδιος άνθρωπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε.